Σουίτγλου. Σπανούλης απέναντι στον Παπαντονίου. Η ΑΕΚ παίζει με Παπαντονίου, Τζέικο Βαν Μπράουν, Μαυροκεφαλίδη, Μαυροειδή και το Μαλίκ Χέστον σου τριών πόντων ελεύθερο. Χέκετ Στρόμπερι imao je poziciju za šut, međutim želio ovako prodorom i tu niti je zaustavio zaista izvrsni za sada Mavroidis. Vanjski šut i fina reakcija Kalampokisa. Από το τοπικό και από τη γάμα εθνική ένα βήμα από την Ευρώπη. Θα μπορούσε να παίξει Ευρώπη δηλαδή. Αν ήθελε το έθνο θα έπαιξε στο γύρο κάμα. Παπαντονίου, φοβερή πάσα. Καταπληκτική φάση. Και θερίζει τους καρπούς ο Σάκοτα. Ούτως ή άλλως και δύο παίζουν την πεντάδα. Σάκοτα προηγουμένως. Ωραία πάση. Εδώ η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πολύ αποτελεσματική. Εδώ η καθαρή άμυνα του Λουκά. Πήγε να πάρει κάτι παραπάνω ο Χάμιλτον. Καλάθι από τον Παπαντονίου. Αυτός διάβασε το μισμάτς. Προτίμησε να πασάρει στην αδύνατη πλευρά. Παπαντονίου τώρα. Ζητάει διπλό σκριν στην κορυφή. Επέλεξε να περάσει από το μαύρο κεφαλίδι. Εκτέλεσε μπροστά στον Σάφτεναρ. Σκόραρε. Τελευταία δευτερόλεπτα. Παπαντονίου. Μάλιστα. Το βάζει για το 82-65. Το παίχτες σαν τέλειο του συνέχεια. Η μπάλα στα χέρια του Παπαντονίου. Με τον περίο λόγο στον Γρηγόριεφ. Έκανε το σκριν. Ο Ανοσίτ. Σάκοτα. Μαύρο κεφαλίδης. Άφησε στον Παπαντονίου. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις. Σάκοτα. Μαύρο κεφαλίδης. Άφησε στον Παπαντονίου. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις. Η Καβάλα, τον Νικόλα Λί Βαρίλη. Είναι περίεργη ιστορία, όχι για κανέναν λόγο. Γιατί, για να δούμε την προσπάθεια του Παπαντονίου, ωραίο τελείωμα από τον Όντα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα η πρεμιέρα του ήταν τραγική στο ΑΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό Παπαντονίου. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει δύο συστήματα που θα, με τα οποία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και τον Μαυροκεφαλίδη και τον Χέρσον. Γενικώς θέλει να φέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Όπως εδώ αυτό τώρα σημαίνει κανένα Νεπτούνας στα 3.70 διαφορός 7 Παπαντονίου με τον Γιούιν. Τώρα Χέρσον πάλι εναντίον ζώνης. Παπαντονίου, φοβερή πάσα στο Μαυροειδή. Πάρε βάση. Και ο Αγραβάνης. Και ο Όντουμ. Και γύρισε και ο Όντουμ. Σωστά. Ευχαριστώ τον Ηλία Παπαδόπουλο. Παπαντονίου, 6 δευτερόλεπτα ακόμα η ΑΕΚ. Πάσα έξω σου για 3. Μαυροκεφαλίδης. Καλός αμυντικός. Καθλάβος κατώ το 2000 τον έβαζε και μάρκαρε το Βίνς Κάρτερ. 44-58. Η μπάλα στα χέρια του Μαυροκεφαλίδη. Το χετζάουτ βγήκε ψηλά. Ο Σαρακάουσκας. Η ΑΕΚ θα βρει τον δρόμο προς το καλάθι με τον Μαυροκεφαλίδη. Βασίλης Σίμτσακ. 78-78. 1-25 πριν από το τέλος. Ο Άρης όπως και η ΑΕΚ την Τετάρτη γύρισε από το μείον 16. Παπαντονίου σου τριών πόντων. Των δύο ομάδων. Ενώ έχει κολλήσει η βλέπηση η ΑΕΚ Βασίλη, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Οπ, οπ. Εδώ αυτό δεν είναι και κάτι πολύ συνηθισμένο με το πεντάρι να δίνει το σκριν στο 4 Παπαντονίου για... Σκραμπ. Σου διατρίσα το Παπαντονίου, μάλιστα. Αυτό που δεν Ακίμα Βόρικα, Αμερικάνατς που είναι τόσο στα πρλιαβα επόσλα, μόγλου σε ρέτσι, ο κρεατίνο σμίσου δάλεκο, και όσβινε κοσάρκασκε φιγούρε. Ide lopta do Papa Antonio, a i on je strpao na pravo mjesto. Trica. Ide me, nea.
61-52. Κάρτερ, Παπαντονίου με τον Κούπερ, η μπάλα πηγαίνει στο μαύρο κεφαλίδι, η βοήθεια. Ρισκάρουν και τους τιμωρεί. Ήταν τότε που είχε πει μόνο όποιος έχει καταράξει τα μάτια δεν βλέπει να ότι τα συστήματα της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας και της ΑΕΚ είναι, και του Ολυμπιακού είναι τα ίδια, αλλά αυτές είναι ωραίες ιστορίες των παρελθόν. Με αφορμή την ωραία παρατήρηση ξανά. Μια ανάσα η ΑΕΚ, είπα, δεν μπορεί να νικήσει, είναι ανθρωπίνως αδύνατον με την εικόνα της, με τα χάλια που έχει απόψε. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να μειώσει τη διαφορά, να κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Όχι για να κλέψει την νίκη, εδώ θα σκοράει ο Παντονίου. Νικολακόπουλο. Μαυροκεφαλίδης. Τη λογική του Σερέλη να το βγάλει τελείως εκτός ρυθμού και να χάσει από τους υπόλοιπους τον Μαυροκεφαλίδη. Τον επίλογο στις βλέψεις του ΠΑΟΚ. Για να δούμε μπάσκετ όμως και γυρίζει. Και έχουμε δει φοβερές ανατροπές. Παπαντονίου 65-53 με τον Μαυροκεφαλίδη να έχει ήδη 17 από τους 23 πόντους της ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στο τελευταίο απόκτημα των τρικάλων. Δεν είναι πάντως αντί του Ισλανδού, του Βίλαμσον. Κλέβει ο Παπαντονίου τον Καλένο. Για τον Άντερσον. Καταδιώκεται από τον Παπαντονίου. Ο οποίος θα κερδίσει και την μπάλα. Θα την κλέψει από τον Άντερσον στην 60-68 είναι το μαθημό Κακράσνιο και από Χάπολη Ιερουσαλήμ. Ακούμε και το Θανάση Ασπούλια για το τι έκανε εδώ πέρα. Ζεϊμπέκικο έκανε ο Γιούιτς. Με παιχνίδι με τους ψηλούς. Λάθος του Κάρτερ. Κακή πάσα στο Μαυροκεφαλίδη. Παπαντονίου είναι και πάλι εκεί. Πάσα στον Κατσένκο. Ζάιτσεφ. Παπαντονίου όρμησε εκεί προς την μπάλα. Κατσένκο. Προσποιείται 4 δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να γίνει φάουλ. Έβαλε το χέρι του Παπαντονίου, κατέβασε το rebound τελικά. Όχι.